Ρήμωση της υπαίθρου στην απασχόληση, την παραγωγικότητα, τη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος. Σήμερα ακόμα και διεθνείς οίκοι όπως η Moody's αναδεικνύουν ως έναν από, τελειώνω κύριε Πρόεδρε, αναδεικνύουν ως ένα από τους κορυφαίους περιορισμούς κλειδιά για την αξιολόγηση της Ελλάδας το δημογραφικό της προφίλ. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι χώρες που θα ξεπεράσουν το πρόβλημα της γύρανσης και της υπογεννητικότητας θα αναδειχθούν και με τη βοήθεια της τεχνολογίας σε κυρίαρχες δυνάμεις στο πλανήτη. Διαφορετικά κινδυνεύουν να μετατραπούν σε παρείες και να κυριαρχηθούν από ισχυρότερους γείτονες. Οι επιπτώσεις του δημογραφικού συνεπώς είναι άμεσες στην εθνική μας υπόσταση και κυριαρχία, στη δημιουργία πλούτου, στην ευημερία των μελλοντικών αλλά και των σημερινών συνταξιούχων και σίγουρα στην ανάπτυξη και την πρόοδο της χώρας. Υπό την έννοια αυτή, η αντιμετώπιση του δημογραφικού αποτελεί ένα εθνικό πρόταγμα, ένα υπαρξιακό στίχημα για το μέλλον του μείζωνος ελληνισμού και ως ένα τέτοιο κορυφαίο διακύβευμα θα πρέπει άμεσα να απαντηθεί. Υπερψηφίζουμε το προϋπολογισμό του 2024 ως έναν προϋπολογισμό ελπίδας στον οποίο προσβλέπουν όλες οι κοινωνικές ομάδες και ιδιαίτερα οι πιο ευάλωτοι συμπολίτες μας. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Και κλείνουμε τον πέμπτο κύκλο με το βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, τον κύριο Απόστολο Πάνα, ενώ στη συνέχεια το λόγο θα πάρει ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο κύριος Τριαντόπουλος. Ελάτε, κύριε Πάνα.